Με στόχο την επιτάχυνση τη υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Εμβολιασμού του Υπουργείου Υγεία, κινητά συνεργεία τη επιχείρηση Ελευθερία θα επισκεφθούν απομακρυσμένε και δυσπρόσιτε περιοχέ τη Κρήτη, αρχέ γενομένε από την κεντρική πλατεία Τιμπακίου στο Ηράκλειο και το κοινοτικό κατάστημα Υγεία Γαλήνη στο Ρέθυμνο. Έω τι 10 Ιουλίου, τα συνεργεία θα βρεθούν σε δεκάδε περιοχέ του νησιού. Το μήνυμα είναι προ όλου, είναι κοινό και είναι προφανέ. Πρέπει να εμβολιαστούμε για να μπορέσουμε να ξανακερδίσουμε τη ζωή μα. Ειδικά εδώ στην Κρήτη, που έχετε τόσο μεγάλες εισρωές τουριστικές. Είναι πολύ πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να πείσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που ακόμα έχουν τις σκέψεις τους αρνητικές ή ουδέτερες. Ότι ο στόχος να φτάσουμε στο 70-80% εμβολιασμένων είναι ένας εθνικός στόχος. Είναι μια εθνική πολιτική. Και είναι μια πολιτική που αφορά στις ζωές, στην υγεία. Όλων μας. Στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων τα συνεργεία θα είναι αύριο Τετάρτη 7 Ιουλίου στο Περιφερειακό Ιατρείο Πλατάνου, την 5η 8 Ιουλίου στο ΕΚΑΒ Αποκορώνου στον Καβρό, την Παρασκευή 9 Ιουλίου στα Σφακιά και την Αγία Ρουμέλη και το Σάββατο 10 Ιουλίου στον Φουρνέ. Ειδικότερα στο Δήμο Χανίων θα δημιουργηθούν εμβολιαστικά κέντρα σε Κεραμιά, Κουνουπιδιανά και Βαρύπετρο. Συγκεκριμένα στις 13 του μήνα, την ερχόμενη Τρίτη, θα βρίσκεται η κινητή μονάδα από το Ηράκλειο στην περιοχή των Κεραμιών, στα Κοντόπουλα, στο Ιατρείο. Στις 15 του μήνα, η μέρα 5η, θα βρίσκονται στο, παλιό δημαρχείο του ακροτηρίου που βρίσκεται στο Πιθάρι και στις 19 του μήνα μετά, Δευτέρα, θα βρίσκεται η κινητή μονάδα στο Δημοτικό Σχολείο του Βαρυπέτρου. Για όλες αυτές τις δράσεις συντονίστηκε το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής έτσι ώστε να πιάσουμε ένα ευρύ πεδίο από περιοχών του Δήμου μας ούτως ώστε και εκείνους να καλύψουμε οι οποίοι δεν έχουν άμεση πρόσβαση ή για κάποιο λόγο δυσκολεύονται να πάνε στα εμβολιαστικά κέντρα, αλλά επίσης και εκείνους οι οποίοι είναι κλινήρεις, να μπορέσουν οι άνθρωποι της 7ης ΥΠΕ να πάνε κατοίκον να εμβολιάσουν αυτού τους ανθρώπους. Κατά την ημέρα του εμβολιασμού, του οι πολίτε θα πρέπει να φέρουν μαζί του το δελτίο τη αστυνομική ταυτότητα, να γνωρίζουν τον άμκα του και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του για να ενημερωθούν για την ημερομηνία πραγματοποίηση τη Δόσης. Ε, το σκεύασμα που χρησιμοποιείται είναι της Pfizer, είναι των δύο δόσεων, αυτό μας είπαν από την 7η ΥΠΕ. Θέλαμε να αφήσουμε το μήνυμά μας και το αποτύπωμά μας ότι ε, όσο οι περισσότεροι εμβολιαστούμε, τόσο μεγαλύτερη ασπίδα προστασίας έχουμε για μας, για τα παιδιά μας και για την κοινωνία. Για τη συμμετοχή των πολιτών στι εμβολιαστικέ δράσει του Δήμου Χανίων, οι πολίτε θα πρέπει να απευθύνονται στα τηλέφωνα επικοινωνία 2821-3-41693 και 2821-3-41612. Οι εμβολιασμοί στην Κρήτη θα διενεργηθούν κατά τα χρονικά διαστήματα 6 Ιουλίου έως 20 Ιουλίου για την πρώτη δόση και από 27 Ιουλίου ως 3η 10 Αυγούστου η δεύτερη δόση.